Δηλαδή ο Παπαδήμος αυτή τη στιγμή, ο καλός, ο κύριος Παπαδήμος, ο αξιοπρεπής άνθρωπος, δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι βέβαια. Εναντίον. Εγώ σου λέω τώρα, ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος ή κάποιος άλλος, παιδί μου, ήταν στη Βοστόνη. Μετά θα πάει εκεί. Ήταν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ξέρει πώς σκέφτεται η τράπεζα, ξέρει τα χρηματοοικονομικά τα πάντα. Πώς είναι η κυρία Μαρία στο Πέραμα, ο κύριος Γιώργος στο Αλιβέρι, ο κύριος Μίτσος στη Σάμο. Ο άλλος τα καμένα, ο άλλος τα πεθαμένα, ο άλλος με το ταμείο του, ο άλλος που δούλευε 48 χρόνια και ξαφνικά του λένε ότι θα πάρει τα τρία το μακρύτερο, το ξέρει ο κύριος Παπαδήμος. Όταν λοιπόν ο ελληνικός λαός έλεγε μαζευτείτε να με σώσετε, εννοούσε αυτά τα προβλήματα. Δεν εννοούσε το μακροοικονομικό, χρηματοοικονομικό που πρόσεξε. Μόλις μιλήσει για τις αγορές, επιτρέπεται να μιλάμε για το Πεκίνο, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Μόλις μιλήσω, ο ιταλικός λαός ενδεχομένως υποφέρει όπως υποφέρει και ο ελληνικός, η απάντηση είναι, γι' αυτό λέω, θα αντιστρίψουν την κοινωνία σε επιβιωτικά διλήμματα τα οποία θα την κάνουν σχεδόν ακροδεξιά, εγώ να επιζήσω και όλοι οι υπόλοιποι ας χαθούν και η παγκόσμια οικονομία, αφού με θέλετε να είμαι κέντρο του κόσμου, να μου σώσει εμένα την Ακρόπολη και μετά να πάτε παραπέρα.